Καταρχήν είναι μια προσπάθεια χρόνων που έχουμε κάνει με πολλούς συμπολίτες, όχι μόνο εγώ, γιατί να διασώσουμε ό,τι μπορούμε από την ιστορία αυτής της πόλης. Αρκετός κόσμος βλέπουμε έχει έρθει να παρευρεθεί σε αυτή την σημαντική εκδήλωση. Υπάρχει αρκετή ανταπόκριση και ελπίζω και στη συνέχεια να συμβάλλει να θυμηθούμε κάποια πράγματα από την ιστορία μας. Δεν ήταν καθόλου. Αλλιώς ξεκινήσαμε και αλλιώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ξεκινήσαμε, αν θέλετε, να αναδείξουμε κάποια πράγματα από την ιστορία της πόλης. Ξεκινήσαμε από τα ταμπούρια στο Τρίκορφα, στον Αγιο Βλάση, τα υδραγωγεία που υπήρχαν. Στη συνέχεια, μέσα από τη βιβλιογραφία να βρούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την πόλη και την κατέστησαν μαρτυρική πόλη, όχι μόνο για Έλληνες, πρωτίστως βέβαια για τους Έλληνες, αλλά και για Οθωμανούς, Αλβανούς και Εβραίους. Και αυτό που πιστεύουμε και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε, ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες που περνάει η ανθρωπότητα σήμερα, ότι η ειρηνική συνύπαρξη και συναδέλφωση των λαών είναι πράγμα όχι αναγκαίο και απαραίτητο σήμερα. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο «Μαρτυρική πόλη, Τριπολιτσά Μαρτυρική πόλη». Είναι ένα βιβλίο, μια επιτομή της ιστορίας της Τριπολιτσάς από τότε που ιδρύθηκε μέχρι την καταστροφή στην Τελειωτική από τον Ιμπραήμ το 1828. Αργότερα λοιπόν, το 1835, μετονομάστηκε σε Τρίπολη, τη σύγχρονη δηλαδή πόλη, τη δική μας που ζούμε σήμερα, και πατάμε τα χώματα όλων αυτών των αγώνων και των θυσιών που προηγήθηκαν. Αναφέρεται ο συγγραφέας σε όλους του την προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 και τα γεγονότα αυτά. Αναφέρεται κυρίως στην άρρωση, αφιερώνει μεγάλο κομμάτι του βιβλίου στην κατάληξη του αγώνα, σε όλα τα γεγονότα αυτά που έπονται της άλωσης και είναι η συγκρότηση, υποτυπώδη συγκρότηση της πρώτης ελληνικής πολιτείας μέχρι την έλευση του Καποδίστρια, τα προβλήματα, το διχασμό, την γκρίνια, αλλά ταυτόχρονα και την ενδυνάμει ανάδυση της εθνικής συνειδητοποίησης και την μετατροπή των απλών αγροτών της Πελοποννήσου προκειμένου σε αγωνιστές για την ελευθερία. Και βέβαια αναφέρεται σε ένα κομμάτι του βιβλίου και αξίζει και μόνο γι' αυτό να διαβαστεί, στα λίγα μνημεία της εποχής που έχουν μείνει, ενετικά, τουρκικά, οθωμανικά δηλαδή, στην πόλη μας και γύρω στο οροπέδιο, που πρέπει να τα συντηρήσουμε και πρέπει να διασωθούν. Και ο λόγος βέβαια είναι στους πολίτες και στον Δήμο. Αυτά. Επισκεφθήκαμε μια ομάδα πεζοπόρων και φίλων έτσι, της φύσης και του πολιτισμού και τη Μάνα του Νερού, που είναι δύο μνημεία. Ένα οθωμανικό γεφύρι, υδατογέφυρο, και ένα ενετικό, τα οποία δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, είναι υποκατάρρευση, αν και είναι μνημεία διατηρητέα από τις αρμόδιες, έχουν κηρυχτεί διατηρητέα από τις αρμόδιες αφορίες. Ο Παναγιώτης θα έλεγα ότι είναι ο τύπος του ενεργού πολίτη. Παλεύει με όσα μέσα διαθέτει και με τη γραφίδα του, αλλά και με άλλα μέσα, για την ανάδυση της ιστορίας της πόλης, της μαρτυρικής όπως θέλει να την αποκαλεί, και πιστεύω ότι έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Να πω και δύο λόγια τώρα για το ποιος είναι ο Παναγιώτης, για κάποιους που δεν το ξέρουν. Γεννήθηκε το 1951 στην Ανδρίτσα της Αργολίδας από αρκάδες γονείς. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μαθηματικά. Υπήρξε ενεργός τέλεχος του κινήματος απέναντι στη δικτατορία. Και από το 1979 ζει και εργάζεται στην πόλη. Της ιστορίας της πόλης μας και περιέχει πάρα πολλά άγνωστα στους πολλούς στοιχεία και νομίζω ότι είναι ένα σύγχρονο εργαλείο και για τους μελλοντικούς ερευνητές αλλά και για κάθε
πολίτη που θέλει να γνωρίζει την ιστορία του τόπου μας. Για το βιβλίο θα έχουμε αναλάβει να το παρουσιάσουμε. Εγώ μόνο θα πω για τον Παναγιώτο Βέμμα μια κουβέντα, ότι είναι το λέει, ένα πρότυπο, είναι το πρότυπο του ενεργού πολίτη, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να αγωνίζεται για την ανάδειξη, για την διατήρηση της κληρονομιάς του τόπου μας. Είναι γνωστό ότι παρουσιάζουμε σχεδόν κάθε χρόνο βιβλία ποικίλου περιεχομένου. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να λείψουμε από την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου. Λαμβάνουμε υπόψη ότι όλοι οι Αρκάδες είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα και σε ιστορικά, ας πούμε, γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν την Τρίπολη και την Αρκαδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την μελέτη αυτή για το βιβλίο και εύχομαι και σε άλλες ανάλογες παρουσιάσεις και εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Τον γνώρισα πριν 30 περίπου χρόνια, όταν νεοδιόρθωσος καθηγητής, τότε το 1995, πήγα για πρώτη φορά στο Πανελλαδικό Λύκειο με διευθυντή τον Ηλία Παπαδιά. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά ζεστός, με κατανόηση. Στους νέους συναδέλφους φέρθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι μου είχε μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου αυτό το κομμάτι. Το άλλο βέβαια είναι ότι είμαστε, όπως το λένε στο χωριό μου, συναυλακάριδες. Αντρίτσα Λεωφόρη είναι αδερφά χωριά, ξέρετε. Αν και ανοίξει το νομό Αργολίδος, είναι σχεδόν σύνορα, είμαστε το ίδιο χωριό. Γνωριμίες με τις ελιές, με τις αγωνίες, έχουν, δεν έχουν, πώς πάει ο καιρός κλπ. Θέλω να πω ότι αξίζει προσπάθεια, είναι γεγονός ότι όποιος ασχολείται με την πόλη μας, με την Τρίπολη, με την Τριπολιτσά, αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι το οποίο αυτό, σας κουράζω, να είναι καλοτάξιτο και να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν οι μελλοντικές γενιές προκειμένου να εξερευνήσουν την ιστορία της πόλης. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά αποτελεί μέσο για την υποστήριξη μιας θέσης. Το περιεχόμενο καθίσταται αυτομάτως πολύ πιο σημαντικό, καθώς καλούμαστε, διαβάζοντας το εν λόγω πόλημα, να σκεφτούμε και επάνω στο κατά πόσο η παραπάνω θέση είναι εύλογη ή δικαιολογημένη. Εάν τώρα παράλληλα με τα παραπάνω, ο συγγραφέας έχει διαχρονικά αποδείξει με την ανιδιοτελή του δράση το, με την καλή έννοια το αναφέρω, αιμονικό του ενδιαφέρον για τη διάσωση και ανάδειξη μέρους της πολιτιστικής μας κληρονομίας, προφανώς και η έκδοση του βιβλίου αποτελεί μέρος μιας συνεπούς στάσης ζωής. Τώρα, είναι αλήθεια πως το βιβλίο του κ. Βέμμου δεν αποκαλύπτει κάτι, ούτε αποτελεί ένα έργο προβοκατόρικο που λέμε σε εισαγωγικά ή αμφιλεγόμενο. Αποτελεί μια συνοπτική αλλά και ενδελεχή περιγραφή της ιστορίας της Τρίπολης κατά μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η οποία ουσιαστικά καθόρισε και τη μεταξέλιξη της πόλης μας σήμερα. Ωστόσο, αυτό το αδιαφυσβήτητο γεγονός τείνουμε να το ξεχνάμε, θα έλεγα. Περιοριζόμενοι σε διάφορες εθιμοτυπικές επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης, ονοματοδοσίες, αποκαλυπτήρια και γενικώς όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι μεν επιβεβλημένες, αλλά ταυτόχρονα συχνά, πολύ συχνά θα έλεγα, εκφυλίζονται σε μια ρουτινιάρικη αντιμετώπιση της ιστορίας, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον πιο βαρύ χαρακτηρισμό. Η ιστορία